Novatech Solutions Limited ιδρύθηκε το 1999 και δραστηριοποιείται στους τομείς της πληροφορικής, του εργαστηριακού εξοπλισμού καθώς και της ρομποτικής. Αντιπροσωπεύει επίσης στην Κύπρο μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της αυτοματοποίησης, την Natural Instruments. Η Novatech από το 2006 συμμετέχει σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας τόσο ως συντονιστής αλλά και ως συνεργαζόμενος φορέας. Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί καθώς και κυβερνητικά τμήματα. Τα τελευταία χρόνια η Novatech συμμετέχει και σε ερευνητικές προτάσεις με συνεργάτες σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Επίσης, η Novatech είναι ιδρυτικό μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας. Είναι επίσης συντονιστής της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ρομποτικής στην Κύπρο. Το προτεινόμενο έργο είναι βασισμένο στα αποτελέσματα δύο επιτυχημένων ερευνητικών έργων που συμμετείχε η Novatech ως συντονιστής. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετείχαν το ΤΕΠΑΚ, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, καθώς και ένας αριθμός αμπελοκαλλιεργητών και ενοποιείων. Στόχος των έργων ήταν η χρήση της τεχνολογίας και η σχεδίαση μιας αυτοματοποιημένης παγίδας για χρήση στη γεωργία. Με τη συνεργασία των φορέων πετύχαμε να σχεδιάσουμε και εφαρμόσουμε για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο ένα αυτοματοποιημένο σύστημα παγίδας. Είχαμε ενσωματωμένες κάμερες που φωτογράφιζαν τα παγιδευμένα έντομα. Στη συνέχεια στέλναμε ασύρματες φωτογραφίες σε έναν υπολογιστή, ο οποίος αυτόματα αναγνώριζε τον αριθμό και το είδος των εντόμων. Τα δεδομένα, καθώς και οι μετρήσεις περιβαλλοντικών συνθηκών, αποστέλλονταν στο διαδίκτυο, μέσω του οποίου οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να αποφεύγουν από μακριά τα κύματά τους, έτσι ώστε να ξέρουν πότε να επέμβουν για ψεκασμούς. Με αυτόν τον τρόπο περιορίσαμε τη χρήση εντομοκτώνων και τις αρνητικές τους επιπτώσεις. Τα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων είχαν παρουσιαστεί σε συνέδρια και περιοδικά στην Κύπρο και το εξωτερικό. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και η προώθηση του συστήματος αυτοματοποιημένης παγίδας σε εμπορικό επίπεδο, η οποία θα βοηθήσει τη γεωργία παγκοσμίως.